Απίστευτο. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι η ντροπαλή Μελίνα. Συγγνώμη, αλλά μου φαίνεται πολύ αστείο. Δεν καταλαβαίνω. Ο Σύφης μου είπε πριν ότι είσαι πολύ ντροπαλή και ότι αισθάνεσαι και άσχημα που θα μείνει σπίτι μας. Φαντάστηκα κι εγώ ότι θα δω καμιά χαμηλοβλεπούσα κριτικιά με τη φούστα μέχρι το γόνατο. Α, φαντάστηκα ότι θα έχει και λίγο μουστάκι. Αχιλλέα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Και αντί για τη μουστακαλού, βλέπω εδώ μπροστά μου μια πανέμορφη κυρία, άνετη, γοητευτική και καθόλου μα καθόλου ντροπαλή. Είσαι ντροπαλή, Μελίνα. Τι γίνεται, παιδιά? Η κοπέλα είναι η Μελίνα. Η Μελίνα είναι η γυναίκα του Σύφη. Εγώ τρελαίνομαι για τα ταξίδια, αλλά ο Διαμαντής μου δεν ξεκολλάει από την Κρήτη. Άντε, κάνει μια εξαίρεση για την Κύπρο. Πέρσι τον έκανα χρυσό, τον έφαγα να πάμε στην Ισπανία. Το θυμάσαι, Διαμαντή μου, τι ωραία που ήταν. Πήγαμε τελικά κρουαζιέρα το μωρό μου. Όλα μου τα χατήρια τα κάνει βέβαια πριν στην αρχή, αλλά τα καταφέρνει στο τέλος. Στηριά μας. Στο καλύτερο μπρούσκο. Το δικό μας μπρούσκο. Καλές σοδιές. Και καλές δουλειές να έχουμε. Γιατί δεν απαντάς, η αδερφή σου είναι. Έλα. Συγγνώμη. Συμπή, γιατί δεν απαντάς? Δεν πήρες το μήνυμά μου? Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Είμαι στο τραπέζι, τρώμε. Τρώτε? Συγγνώμη, τι σημαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δεν τους το είπες? Δεν το διαλύσεις αυτό το γελίο πανηγύρι? Αναστασία, δεν είναι η ώρα τώρα. Τι δεν είναι ώρα? Τι δεν είναι ώρα, ρε Συμπή? Το διέλυσες ή δεν το διέλυσες? Απάντησέ μου. Όχι. Υπέγραψα. Υπέγραψες? Συγγνώμη, τι μου λες δηλαδή? Τι μου λες, ότι με πρόδωσες? Και εσύ? Όχι βέβαια. Θα στα εξηγήσω από κοντά. Θα γίνουν όλα όπως τα θέλουμε. Έλα φιλενάδα, τι λέει Κύπρος, παράδεισος? Κόλλας είπες καλύτερα. Βασιλική, δεν θα πιστέψεις τι συνέβη. Δεν μπορεί να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Δεν υπάρχει. Ξέρεις ποιον βρήκα μπροστά μου εδώ στη Λευκοσία? Το Μιχάλη Χατζιγιάννη. Βασιλική, δεν είναι ώρα για αστεία. Είναι εδώ ο Κύπριος που είχα γνωρίσει τον μπάτσελορ τότε στην Αθήνα. Αυτός που δεν μάθαμε ποτέ πώς τον λένε? Μάθαμε. Τον λένε Αχιλλέα Ματθαίου και είναι ο αδερφός του συνέτερου του Σύφη. Τι είπες τώρα? Μιλήσατε, τι σου είπε? Αυτό σε νοιάζει εσένα? Δεν μπορείς να φανταστείς τι περνάω. Τα λέμε. Φιλάκια, Βασιλική μου. Τι έγινε? Πώς είναι η κουλτουριά, ρε φίλη μας? Είναι στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έχεις φιλιά και χαιρετίσματα. Επίσης, η Δάφνη και τα κορίτσια θα πάνε στα μαγαζιά. Θες να πας μαζί τους παρέα? Δεν έχω καμία όρεξη. Σύφη μου, θέλω να σου ζητήσω κάτι. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά σε παρακαλώ, μου χαλάσεις το χατήρι. Πόσο θα μου κοστίσει? Ακούω. Τίποτα, καμία σχέση. Θέλω να φύγουμε από εδώ, να πάμε στο ξενοδοχείο. Τι αγάπη μου, τι έγινε? Σε πείραξε κάτι? Οι βλακίες που λέει ο Αχιλλέας? Όχι, αλλά δεν είμαι άνετα, αφού με ξέρεις. Ρε κοριτσάκι μου, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Έπρεπε να το έχουμε κάνει πριν. Θα παρεξηγηθούμε. Σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Κάνε υπομονή, μια μέρα. Αύριο πετάμε για Κρήτη. Εντάξει? Καλά, εντάξει. Thank you.
Απίστευτο. Εσύ είσαι. Ενώ με έχεις για μαγιά μου καμές, για μαγεμένο με έχεις, για μέσα στα σγουρά μαλάκια σου περιπλεγμένο με έχεις, για μέσα στα σγουρά μαλάκια σου περιπλεγμένο με έχεις. Πού ήσουν? Πού ήσουν, Αμελίνα? Δεν με έπιανε ύπνος και βγήκα να κάνω μια βόλτα. Αφού σου είπα ότι δεν νιώθω άνετα που είμαστε εδώ. Αγάπη μου, πάμε αύριο να φύγουμε με την πρώτη πτήση. Κάνε υπομονή. Μια μέρα έμεινε ακόμα. Ρε αγάπη μου, γιατί επιμένεις, αφού σου το είπα τόσες φορές. Δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι ξαφνικά. Γιατί, αφού ο θείος σου μπορεί να τελειώσει μόνος του τις δουλειές. Μελίνα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και στην τελική δεν καταλαβαίνω την επιμονή σου να φύγουμε. Έχει γίνει κάτι που δεν το ξέρω. Τι φλακίες λες, καλά δεν ξαναμιλάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς κοιμηθήκατε, Καλά, μια χαρά. Πώς και δεν πήγες και εσύ με το θείο σου και τον αδερφό μου στο Μεσίτη για τη συμφωνία του Αμπελώνα? Έτσι κι αλλιώς ο θείος μου θα κάνει το παζάρι για την αγορά. Και είπα να μείνω λίγο με τη γυναίκα μου. Είδες πως φαίνονται οι ερωτευμένοι? Η γυναίκα του είναι πάνω από τις δουλειές. Τι λέτε να κάνουμε σήμερα? Πάμε μέχρι το Σταύρο να δείτε τα άλογα και μα γουστάρετε να πάμε και κάνα βόλτα. Ωραία ιδέα, ε. Μας αρέσει πάρα πολύ η πασία. Ωραία. Να πάρουμε πρωινό για να φύγουμε. Τελειά. Ένας Μάρκος Χατζής από τη Θεσσαλονίκη. Χρυσάφι έδωσε. Άστο, μεγάλη ζημιά. Τόσα λεφτά. Ναι, τόσα λεφτά, αλλά άστο, μην τρομοκρατιάζεις τώρα. Καλώς θα τα παιδιά. Χαίρετε. Τι έρχεστε εδώ? Το φαγητό είναι έτοιμο, πάμε να φάμε? Εννοείται. Ρε, πάμε. Φύγαμε. Αχιλλέα. Αχιλλέα. Τι δουλειά έχει η φωτογραφία της γυναίκας μου στο κινητό σου?